τον Αστέρα και τους Αγγέλους. Μας αφηγούνται την γέννηση του Χριστού, ένα ιστορικό γεγονός που αποκαλύπτει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή Αποστολική Περικοπή. «Γνωρίζω ημίν αδελφοί, το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελιστέν υπέ μου, ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον. Σας γνωστοποιώ αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο που σας κήρυξαν δεν αποτελεί ανθρώπινη επινόηση». Και συνεχίζει, «διότι όχι μόνο οι υπόλοιποι Απόστολοι, αλλά και εγώ δεν το παρέλαβα ούτε το διδάχθηκα από κάποιον άνθρωπο, αλλά το παρέλαβα δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Σκοντάφτη η ανθρώπινη λογική στα υπερφυσικά σημεία της γεννήσεως του Κυρίου που αναφέρονται στα Ευαγγέλια και προσπαθεί είτε να τα εξηγήσει με διάφορους συλλογισμούς, είτε να αποδυναμώσει το ιστορικό τους υπόβαθρο δίνοντάς τους μυθικό χαρακτήρα. Και όμως είναι θαυμαστά γεγονότα που έχουν αδιάψευστους μάρτυρες, όπως η εμφάνιση των αγγέλων στους βοσκούς, το αστέρι των μάγων που τους οδηγούσε μέρα νύχτα και τελικά στάθηκε επάνω από τον τόπο όπου ήταν ο νεογέννητος Χριστός. Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν με θαυμαστό τρόπο στους ανθρώπους για να επιβεβαιώσουν το πλέον χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι δηλαδή Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό δε ακριβώς εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, την ιστορική φανέρωση του Θεού στον κόσμο, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Η μεγαλύτερη απόδειξη για την αξιοπιστία και τη θεοπνευστία του Ευαγγελίου είναι τα θαύματα που επιτελεί στις ψυχές των ανθρώπων που το γνωρίζουν και το ακολουθούν. Ο Απόστολος των Εθνών φέρνει τον ίδιο τον εαυτό του ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταστροφής και αναγεννήσεως από τη χάρη του Ευαγγελίου που το αποκαλύφθηκε. Ασφαλώς έχετε ακούσει για τη διαγωγή που έδειξα κάποτε όταν ακολουθούσα τον νόμο και τα έθιμα των Ιουδαίων. Ακούσατε δηλαδή ότι κατεδίωκα υπερβολικά την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την καταστρέψω. Και όμως αυτός που ήταν φανατικός διώκτης των χριστιανών, περισσότερο και από κάθε άλλο Ιουδαίο, όταν δέχθηκε την αποκάλυψη του Θεού, εγκατέλειψε την προηγούμενη ζωή του και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Οι καλοδιάθετες ψυχές δεν μπορούν να μείνουν ασυγκίνητες στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Λόγος του Θεού προκαλεί πραγματικό συγκλονισμό μέσα τους και γίνεται αφορμή μετανοίας και ριζικής αλλαγής. Είναι ζωντανός και δραστικός ο Λόγος του Θεού και κοφτερός περισσότερο από κάθε άλλο μαχαίρι δίκοπο. Εισχωρεί στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και με τις απαραίτητες τομές επιφέρει την κάθαρση, τη θεραπεία, την ανακαίνιση. Κατά τη σημερινή Κυριακή, που ονομάζεται μετά την Χριστουγέννηση, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τρεις σημαντικές μορφές: τον δίκαιο Ιωσήφ, τον μνήστορα της Παρθένου, τον βασιλέα Δαβίδ ως προπάτορα του Κυρίου και τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Ειδικά για τον Αδελφόθεο Ιάκωβο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στο τέλος του σημερινού Αποστολικού Αναγνώσματος και βεβαιώνει ότι στα Ιεροσόλυμα που πήγε για να γνωρίσει τον Απόστολο Πέτρο δεν συνάντησε κανέναν άλλον Απόστολο ή μη Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Βέβαια, όταν ακούμε για αδελφούς του Κυρίου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι παιδιά της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία υπήρξε παρθένος και προ και κατά και μετά των τόκων, γι' αυτό και ονομάζεται αϊπάρθενος, αλλά παιδιά του Ιωσήφ. Διότι ο δίκαιος Ιωσήφ, προτού μνηστευτεί την Παναγία, είχε σύζυγο που πέθανε και με την οποία είχαν ήδη αποκτήσει παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Ιάκωβος.
και επειδή στα μάτια των Ιουδαίων ο μνήστορας Ιωσήφ νομίζονταν ως ο πατέρας του Κυρίου Ιησού, γι' αυτό ο Ιάκωβος και τα άλλα παιδιά του Ιωσήφ θεωρούνταν ως αδελφοί του. Ο Άγιος Ιάκωβος που έμεινε γνωστός ως αδελφός του Κυρίου φάνηκε αντάξιος του τιμητικού αυτού τίτλου, διότι ως πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων υπηρέτησε την Εκκλησία του Χριστού με αυταπάρνηση μέχρι τέλους και αξιώθηκε να επισφραγίσει τη ζωή του με το αίμα του μαρτυρίου. Ας έχουμε τις πρεσβείες του.